Στον Νικολάη είχα εξέλιξη. Πού μπήκατε, αριστερά ή δεξιά? Αριστερά, στον Νικολάη. Στον Νικολάη. Περιττώ να σας πω ότι εκείνο που με κράτησε στο αναλόγιο περισσότερο, παρά το ότι δεν ήθελα να πάω να φύγω από το, ήταν εκείνη η γλυκύτητα, η μετριοφροσύνη αυτού του ανθρώπου που λέει την Νικολαίδης. Και δάσκαλος με τα όλα του δηλαδή. Τι σας είπα προηγουμένως, πρέπει να κάνεις το παιδί να αγαπήσει το αντικείμενο. Ο Νικολαίδης έκανε να αγαπήσει το αντικείμενο. Ο Νικολαίδης ήταν πολύ διακριτικός. Ήταν πολύ ευγενής. Από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και ακούραστος. Εκ παραδρομής, όταν ήμουν στη θεολογική σχολή, τον κατεβάσαμε μπιζάμες κάτω για απορίες που είχαμε. Αυτό σας λέει πολλά. Κατέβαινε αδιαμαρτύρητα. Η πρώτη σας εντύπωση εκεί όταν την πρώτη Κυριακή που πήγατε και ακούσατε, πώς σας, σε σχέση με τον Άγιο Ελευθέριο που σας... Τεράστια ήταν η διαφορά, τρελάθηκα. Σας περισσότερο δηλαδή. Σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω στο κλίμα, μετά λέω, δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Δεν θέλω να, γιατί εδώ είναι πιο ωραία. Μετά μου δώσανε, ανέπτυξα πρωτοβουλίες. Για πρώτη φορά με βάλανε και είπα το «και δώσει». Είπα το Ισάγιος μια φορά μόνος με βάλα να πω, παρά το ότι ήμουν αριστερά. Το Ισάγιος πώς το είπατε, σε κάποιο ήχο ή... Ναι, σε Ισάγιο πρώτη ή πρώτη τέταρτο. Λοιπόν, και αν και ήμουν αριστερά, βάλα να το πω, μόνο και μόνο για τριβή, για να διώξω το τρακ, το φόβο που λέμε. Έτσι, μετά είπα το «και δώσιμο». Μετά... Μα είπα το άσπιλε και σιγά σιγά προχώραγε το πράγμα. Πήγαινα, συγγνώμη, στην Αλαβή. Ναι. Είχατε από μικρό παιδί, είχατε τα ακούσματα από τον Άγιο Ελευθέριο, άρα είχαν καθίσει κάποια πράγματα με έναν τρόπο συγκεκριμένο στα αυτιά σας. Πάτε στον Νικολαίδη, εντοπίσατε κάποιες διαφορές, δηλαδή να λέτε, αυτό το ξέρω αλλιώς, υπήρχε αυτό, όχι. Ή ήταν ίδιο πράγμα? Όχι, σχεδόν ίδιο ήταν, παιδιά. Σχεδόν ίδιο ήταν. Η μόνη διαφορά ήταν η οργάνωση, ο πολυπληθής χορός, να πούμε, το οποίο ήταν δεμένο, όλοι τα ισοκρατήματα και τα λοιπά, τα οποία δεν τα είχα εγώ στον Άγιο Ελευθέριο. Εκεί και αυτό ήταν ένα κίνητρο που το ευχαριστιόμουν. Ας πούμε, ξεκινούσαμε τη Θεία Ταύτη και Πάντημον, έτσι. Εκεί είχα για πρώτη φορά που άλλαζα το ισοκράτημα. Νομίζω από κάτι έκανα, σου πει, ειδικά σε εγώ τότε, κοίταζε ένα στον άλλο, αλλά σε μόνο μπορούσα να το καταλάβω. Κάτι κοίταζαν όλοι. Αυτά όμως ο Νικολαίδης θα παρεθυνούσε. Τα παιδιά κάνανε ισοκράτημα, το ισοκράτημα ενώ ήταν κάτι σημαντικό ή το βαριώσουνα? Το πιο σημαντικό ήταν το ισοκράτημα. Άμα δεν ξέρεις να ισοκρατήσεις, ψάλτης δεν γίνεσαι. Πρώτα μαθαίνεις να ισοκρατήσεις και μετά γίνεσαι ψάλτης. Εκείνος που δεν ξέρει να ισοκρατήσει δεν είναι ψάλτης, δεν είναι καλός ψάλτης. Κανόνας. Σαν παιδί το βαριόσασταν? Όχι. Όχι, εγώ δεν το βαριόμουν. Στην αρχή, σαν καινούριος, ισοκρατούσα. Τα παιδιά συνέψαν, ας πούμε, ήταν πιο παλιοί και τα λοιπά, τα λοιπά. Σιγά σιγά άρχισα κι εγώ να λέω και τα λοιπά. Όταν είδανε που προχώρα και τα λοιπά, με προωθήσε. Οι άλλοι στεναχωρηθήκαν που φύγατε από το κημητήριο? Βέβαια. Και εγώ στεναχωρηθήκα στην αρχή. Και εγώ στεναχωρηθήκα. Και είναι σημαδιακοί άνθρωποι για μένα, διότι το ξεκίνημά μου.
Συγκινώ. Μπορώ να το ξεχάσω εγώ του ανθρώπου. Στην καινούργια ενορία, ο κόσμο σα υποδέχτηκε με το ίδιο όπω. Ναι, μα ήταν ενορία. Παρόλο που είχαν η ίδια. Όλοι οι ζωντανά παιδιά. Άκουσε, ακούστε μου. Να με αποκαλύψετε. Κοίταξε. Το προσκύνημα ήταν το ίδιο. Γιατί ήταν η κοινότητα Ταούλων. Ήταν ο Άγιος Δημήτριος ο ναός, ο κεντρικός, ας πούμε, ο καθεδρικός. Εκεί ήταν το κημητήριο. Ήταν ο κημητηριακός ναός. Όλοι οι ενωρίτες, οι ενωρίτες εκεί θαύαν τους πεθαμένους. Δηλαδή και εκεί τους έβλεπα και εκεί. Δεν πήγα σε τελείως διαφορετικό κλίμα. Ήταν δίπλα μου και αυτό. Το σχολείο μου ήταν εδώ, ο σύλλογος εδώ, η εκκλησία εδώ, το κημητήριο εδώ. Δηλαδή, ήμουν πάλι στο περιβάλλον μου, αλλά εκεί στο εμένα μου είχε μείνει το ξεκίνημα. Γι' αυτό σας είπα, με έκανα να τα αγαπήσω αυτή. Και μου μείνει αυτό το πράγμα. Μετά με έκανε άλλος, ο πιο γλυκός άνθρωπος που υπάρχει, που σας είπα, ο Νικολαίδης, με έκανε και αυτός να το αγαπήσω. Οπότε είχα άλλη μια όθηση. Αυτό πάντως για τον Νικολαίδη είναι σημαντικό που το αναφέρουν όλοι όσοι τον γνωρίζανε. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι η δική σας μονογνωμή. Όλοι όσοι τον συναναστράφηκαν έχουν την ίδια. Και ήμουν τυχερός που τον ξανασυνάντησα μετά. Σαν να είχα συνέχεια με τον Νικολαίδη. Αυτή είναι η πρώτη συνάντησή μας. Τώρα. Προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Εκεί πόσο καιρό μείνατε. Στα Τετάβλα μόνο έμεινα 1,5 με 2 χρόνια. Αλλά σε αυτό το 1,5 με 2 χρόνια είχα φοβερή εξέλιξη. Και στο αναλόγιο πηγαίνετε από νωρίς το πρωί. Βέβαια, πρωί-πρωί. Στο Θεός Κύριος. Στο Θεός Κύριος. Όχι μόνο στο Πατριαρχείο ήταν, δηλαδή τα πράγματα. Όχι, όχι. Και εκεί ήταν. Άλλοι αρκόντουσαν λίγο πια κάτι, δεν τους λέγανε τίποτα. Αλλά... Μέχρι πότε ο τελευταίος μπορούσε να ανέβει στο αναλόγιο. Υπήρχε κάποια στιγμή που λέγανε στο πε σήμερα ανέβει. Δηλαδή υπήρχε κάποιο που να έρθει άλλο στο χειροκρότημα για να πούνε ανέβα. Όχι, δεν ερχόταν κανένα στο μετά. Αν πήρε, πήρε το πρωί στον όρθρο, δεν μπορούσε να πα. Να καταβασίες, δηλαδή. Εκεί και πριν τις καταβασίες, ερχόντουσε. Και οι ψάλτες ήταν από το πρωί, από το Θεοδωρείο ή βγαίνανε. Οι ψάλτες από το πρωί ήταν. Ψάλτες από το πρωί. Μένα με σκανάρα. Με ρώτησε για σκανάρα. Όχι, λέω και για τους ψάλτες, γιατί άλλοι υπάρχει και συνήθεια να βγαίνουν πιο. Θυμάμαι πιο παλιά που βγαίνανε σε λογικά. Οι ψάλτες πολλές φορές, οι χωράρχες δηλαδή, ερχόντουσαν καμιά φορά λίγο αργότερα. Ξεκινούσαν οι βοηθοί, το Θεός και το Ταλήμα. Και ο ψάλτης ήταν οπωσδήποτε πριν τις καταβασίες. Δεν μπορούσε να αρχίσει περισσότερο πριν τις καταβασίες. Ο κόσμος και οι εκκλησιαζόμενοι γενικά ήταν γεμάτη εκκλησία από το πρωί, ή είναι όπως και εδώ στην Ελλάδα τώρα που. Ακούστε, εγώ είχα την τύχη να είμαι, όπως σας είπα, σε μια πολυπληθέστατη κοινότητα. Ο Άγιος Δημήτριος δεν έφτανε. Ο Αυλόγυρος όλος, που ήταν τεράστιος, ήταν 20 φορές όσο η Εκκλησία, ο Αυλόγυρος, ήταν παντού μεγάφωνα, γέμισε και ο Αυλόγυρος. Δηλαδή ήταν δύσκολο να μπει στην Εκκλησία, να πας πολύ πρωί. Για να καταλάβουμε και το μέγεθος. Βέβαια, και ο Αυλόγυρος. Στους χαιρετισμούς, μέχρι έξω στην πόρτα, στον δρόμο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Έχετε πάει. Όχι. Δεν έχετε πάει. Λοιπόν, μέχρι και αυλόγιο. Όλος ο αυλόγιος μέχρι έξω στον δρόμο. Και ακούγονταν παντού, μεγάφωνα. Ελλάδα, νόμιζα πως είσαι στην Ελλάδα. Και χωρί τώρα μιλάμε, κοίταξε τώρα. Ψάλλει ο πρόδρομος με τον Αλεξιάδη και τον Αγγελίδη. Ψάλλει ο Νικολαίδης με τον Σεραφείο, τον Νικολαίδη και τον Σταύρακα. Συν τους βοηθούς τους κανονάρχας. Και έχουμε ένα διάκο τον Τζινάρα. Όχι, ήταν ο δηλαδή ήσασταν με διάκο τον Τζινάρα. Είδες, αυτό το ξεχάσαμε. Να πούμε τον Τζέραρδο. Άλλο άκουσμα, αυτό άλλη εμπειρία. Και έχουμε τον Τζινάρα. Και έχουμε έναν παπά, τον παπά Δημήτρη. Καταπληκτικό, τρεμό να τον ακούσω. Ότι ψάλε ό,τι έχω θέλει. Όχι ότι δεν είχαμε και πάντα, είχαμε, αλλά αυτό ευχαριστούσε σαν λειτουργία. Ο ψάλτης ευχαριστείται όταν ο παπάς τον βοηθάει, τον ακολουθεί. Άμα αρχίσει, δεν αφήνει τον ψάλτη ο παπάς να μπορέσει να ψάλει ένα μάθημα, είναι παράφωνος. Εκεί κάθε κερκή και άκουγες και άλλο ήχο. Τα πυρωτικά και τα αυτά, σε βοηθούσε. Ή τα ελληνικά, κατάλαβες. Θέλω να σου πω, παίζει ρόλο. Ο Τσινάρας ήτανε από τους καλύτερους που περάσανε οι μουσικούς,
αριστούχος του Οβίου, και ευρωπαϊκή και βυζαντινή. Λοιπόν, οργάνωνε χοροδίες που ψένανε τα εγκόμια, όχι οι λειτουργίες και πράγματα, εγκόμια και το ευρωπαϊκό εξάμετρο. Παίρνω να τσαράπεις. Το Προκοπίου, ναι. Αυτό. Τσινάρας. Μέχρι που έφυγε. Με τους ψάρτες είχε παραδώσει, μιλούσε. Ποιος? Ο Τσινάρας, αδιάκος. Πάντα έκανε κριτική. Ήταν λίγο, είχε μία έπαρση, την άξιζε. Και θα σας πω τώρα, εκ παραδομής πάλι κάτι. Τι λέγανε για τον Στανίτσα, ήταν εγωιστής και τα λοιπά, αλλά πολλά άκουσαν. Μου λέγε, πρόσεξε να δεις κάτι. Για να μην σε ποδοπατήσουν στη ζωή σου, γι' αυτό σας είπα, ήταν σχολείο, ο δάσκαλος μου. Πρώτα θα αξίζεις, και μετά θα είσαι λίγο εγωιστής. Εκείνοι που δεν αξίζουν και είναι εγωιστές, αυτοί είναι οι λάθος. Να επιτρέψουμε σε αυτούς που αξίζουν να είναι και λίγο εγωιστές. Διότι φτάσανε στο επίπεδο όλοι οι μημαθείς και αμαθείς να είναι εγωιστές. Σαν άμυνα δηλαδή. Σαν... Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και πολλές φορές και εγώ αυτό που το είχε πει τότε και πολλές φορές που μιλούσα με τους δικούς μας συναδέλφους και τέτοια. Α, εγωιστής. Καθόλου εγωιστής. Ήταν πολύ προσιλής. Συζητούσε, ήταν, συμβούλευε. Ποτέ δεν έλεγε ψέμα. Και ας επιτρέψουμε σε ένα Στανίτσα να είναι εγωιστής. Εδώ είναι εγωιστές αυτοί που δεν ξέρουν να ανοίξουν. Να ψάχνουν το βαρύ. Ένα απλό. Δεν θα είναι ο Στανίτσας. Σύνε και έτσι είναι, δεν πειράζει. Ο Τσινάρας έβγαινε στο ψαλτήρι ποτέ να ψάρει. Ποιος? Ο Τσινάρας. Βέβαια. Μαζί με το... Στις καθημερινές. Στις καθημερινές έψανε πολλές. Άλλιως δεν ανέβαινε. Δεν ανέβαινε. Ποιος από τι να πού να ανέβει, είχαν τόσοι ψάρτες. Ναι, υπάρχει συνήθεια όταν τους αρέσει... Εδώ θα σε διακόψω. Ναι. Ο κάθενας στον τόπο του είχε στη θέση του. Και στον ρόλο για τον οποίο είναι ταγμένος να υπηρετήσει. Απαντήσατε. Ο παπάς τον παπά κάνει, ο διάκος κάνει τον διάκο και ψάχνει τον ψάλτη. Δεν ισχύει αυτό που ισχύει εδώ ο παπάς, δεν μπαίνει στο αναλόγιο, δεν κάτσε κάτω, κάτσε δίπλα, σε τα πω εγώ, ξέρω εγώ κτλ. Για το θρόνο. Όχι, δεν υπάρχει το πράγμα. Ο παπάς δεν ανακατεύονταν ούτε στην ψαλτική, ούτε στα οικονομικά, ούτε μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Ο δεσπός από το αναλόγιο μπορούσε να πει αφήστε θα το πω εγώ αυτό. Όχι. Ο δεσπός συγκεκριμένα πράγματα που έλεγε. Ο δεσπός της έλεγε τις καταβασίες, τις δεξίες και αναφορά και το εξαποστηλάριο. Τίποτα άλλο. Και την μειωτέρα. Ποιο? Και την μειωτέρα. Το εξαποστηλάριο. Και την τιμιωτέρα. Και ναι, ναι. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Αυτό που γίνεται εδώ. Εδώ έχω άλλο ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, με τον μακαριστό τον Χριστόδουλο. Να το πούμε, να το πούμε. Με τον οποίο συνταξιδέψαμε
πριν γίνει αρχιεπίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη. Με τον φίλο μου, τον συγχωρεμένο τώρα, πρόσφατα έχει πεθάνει, ο Μυρεψός, ο Ιωσήφ Κωνσταντινίδης, και φαρμακοποιός συνάδελφός μου και φίλος μου από παιδικό, από το γυμνάσιο. Και στη θεολογική και πάνω. Και στη χορωδία τον έχω δώσει φωτογραφία, τον δείτε. Και ταξιδεύαμε και ήθελε να πάει στο Πατριωτικό. Ακόμα δεν είχε γίνει αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Είχε βγάλει τότε, θυμάμαι, ένα καταπληκτικό λόγο στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Και έκλαψε κιόλα. Συγκινήθηκε. Γιατί και η καταγωγή του ήταν από εκεί, από τη Μικρά Ασία τον Πόνο. Και μετά έγινε αρχιεπίσκοπος. Μεσολάβησαν αυτά, μεσολάβησαν. Τώρα λέω, πως δεν μου είναι πρόσδε δικαίωτε. Τώρα άσχετα τι έγινε, ξέρω όλη την ιστορία. Δεν θα δείξουμε αυτό τώρα, απλώς θα ήθελα να σας πω το εξής. Μια φορά ο συγχωρεμένος, ο Τσιλβίδης, ο Στέλος, μου λέει, Διονύση, τη Δευτέρα θα έρθει ο Μακαριότατος, λέει, στην Αγία Γλυκερία, έψελε τότε ο Στέλος. Μπορείς να έρθεις να με βοηθήσεις τη Μεγάλη Δευτέρα. Μου είπε, γιατί όχι, αφού δεν πάω σε καμία έκκληση. Τέλο πάντων. Και πήγα. Γιατί το είχε αυτό το ελάττωμα, να πούμε μικρόβιο, ο Μακαριστός το είχε. Αρχίζουμε. Με το που ξεκινάμε, το αλληλούια, πάνω από μισή αλληλούια, ξεκινάει αυτό στα δεξιά. Αλληλούια. Εκνυκτός, ορθής και τα λοιπά. Αλληλούια, λέει αυτός. Λέει ο αριστερός το δικό του. Τον τρίτο, ξανά αυτός. Ξανά ο αριστερός. Ερχόμαστε στα καθίσματα, τα δεξιά αυτός, εμείς με τον Στέλιο. Του λέω, γιατί με φώναξες εμένα, να κάνω δωτία. Μόλις την ψαλτής υπάρχει. Εμένα τι με φώναξες. Λοιπόν, συνεχίζει. Φτάσαμε στα απόστοιχα, παιδιά, δεν είπαμε τίποτα εμείς. Το δεξιό αναλόγιο. Όλα τα είπε ο Χριστόδουλος. Ο αριστερός απαντούσε. Και ήταν και κάποιος δίπλα του, δεν ξέρω, νομίζω ήταν τότε βουλευτής περιοχής, ήταν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μην πω κάτι το οποίο δεν το είπα. Σωστά. Του λέω, Στελέο, στα απόστοιχα δεν θα προλάβει να πάρει ανάσα, του λέω. Ο χρόνος είναι σύντομος στα απόστοιχα, όπως λέγονται, του λέω. Ξεκινάμε και οι δύο μαζί με μία φωνή, ενενή στόματι και μία καρδία, και ας λέει και εκείνος. Και ξεκινάμε εμείς, τα απόστοιχα, γυρίζει αυτός, κοιτάζει και τα λοιπά, σταματάει. Κάτι είπε στον αυτόν που ήταν εκεί, έρχεται στο αναλογείο και λέει, μα τι είναι αυτά που κάνετε, δεν ακούσα, ο Μακαριότατος λέει. Έκανε και παρατήρηση. Ναι, παρατήρηση. Και την ώρα, εγώ είχα εκνευριστεί πολύ εκεί, στο ναό δεν έπρεπε, αλλά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Του λέω, εσείς τι είστε, μου λέει, είμαι βουλευτής, λέει, της Αλφα Αθηνών και τα λοιπά, κάτι μου είπε, δεν θυμάμαι. Εσένα, κύριε, σε ψηφίσαμε για να μιλάς στη Βουλή, του λέω. Πας στη θέση σου και εμείς εδώ για να ψάχνουμε. Αυτό ήταν. Του το είπε. Και όταν πήγαμε μέσα στο ιερό, γυρίζει και μου, τι πάθατε ρε οι ψάλτες και με διακόψατε. Του λέει, Σεβασμιότατε, Μακαριότατε, λέω, δεν σας σταματήσαμε, ούτε σας. Εσείς μας διακόψατε. Βλέπετε, λέω, ο κληρικός είναι για να μεσολαβεί μεταξύ του λαού και του Θεού. Και ο ψάλτης εκπροσωπεί τον λαό. Εγώ ήμουνα... Τι είπε? Από τη θεολογία. Με κοιτάει τώρα. Του λέω, αν αρχίσει, λέω, ο δεσπότης κυρίει του ψάλτου, ο ψάλτης του διάκου και ο ένας του άλλου, θα γίνει τσίρκο η εκκλησία. Έτσι επιλέξει αυτά του μπαμέ στο ιερό. Και ήταν 40 παπάδες εκεί, πώς ήταν εκεί την ημέρα πανήγυρη στα μία για την Κιαρία. Με αγκάλιασε και με φίλησε. Λέει, έχεις δίκιο και τίποτα. Και κάτω που κατέβηκαμε στην αίθουσα, πάλι μου είπε, έχεις δίκιο. Τι να πει, εγώ δεν του είπα τίποτα κακό. Αν ο καθένας λέει τα, αρχίζει και λέει αυτά που δεν πρέπει, εδώ ισχύει μια λαθασμένη άποψη. Είμαι κληρικός, ωραία, είμαι κληρικός. Θα κάνω αυτά που πρέπει σαν κληρικός. Τι θα πει ο έδωξε το προεστότηλη. Δηλαδή, θα κάνει ο κάθε παπάς ή ο κάθε δεσπότης ή ο κάθε διάκος ή ο κάθε ψάλτης ό,τι θέλει. Ο καθένας έχει τον ρόλο του.
που αναφέρει το τυπικό. Όπως σας έλεγα εχθές, ας πούμε, εκπαλδομής, πάλι το λέμε γι' αυτό, ότι στο Πατριαρχείο υπήρχε ο Μέγας Εκκλησιάρχης, ο οποίος καθόταν πίσω-πίσω, στην είσοδο της Εκκλησίας, σε ένα στασίδι υπερυψωμένο δεξιά, όπου είχε, μπορούσε να δει όλο τον ναό, παρακολουθούσε όλες τις κινήσεις. Και το πώς, και το θυμιατό, αν ακούγονταν ένα θυμιατό, από τα και τα τέσσερα μαζί, τέσσερις διάκοι, νόμιζε ότι είναι ένα θυμιατό, τόσο συγκλονισμένοι ήταν όλοι. Λοιπόν, τα πάντα ακούε, τους κανονάρχες παρακολουθούσε, τον Πατριάρχη παρακολουθούσε, όλους. Και όταν βγαίναμε στον Άρθικα έξω, για να βγάλει το σάκο και του λέγανε τον πολυχρονισμό για να φύγει, εκεί έσουνε τα εξαμάξους ο Μέγας Εκκλησιάρχης. Είτε μας ακριβώς τη διαδικασία. Ναι, και έλεγε, ας πούμε, σε μένα, Διονύση, τα παιδιά, ο Τάδε φορούσε, ας πούμε, η περιβολή του δεν ήταν υπρέπουσα και δεν είναι ωραίο στο αναλόγιο να φαίνονται, ξέρω, κάτω. Ως πρωτοκανονάρχη, σε μένα το λέει. Ήταν υπεύθυνο για την αυτή. Βέβαια, έπρεπε. Δεν ήταν ο πρωτοψάλτης. Όχι, όχι, ο πρωτοψάλτης, ο καθένας στο ρόλο του ήταν. Στον δάσκαλο έλεγε, στον λαμπαδάριο έκανε παρατηρήσει. Έφτανε στον διάκο, στον παπαγόλου και έφτανε στον πατριάρχη μετά. Του λέει, Παναγιώτατε, εσείς εκεί κάνατε αυτό το λάθος. Κατέβηκατε πιο νωρίς. Ή δεν έπρεπε εκεί να ευλογήσετε με το Σταύρο. Οτιδήποτε ήταν το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ακολουθία, στην τυπική διάταξη, του το έκανε. Και ο πατριάρχης δεν του λέει τι μου λες και τα λοιπά, εγώ είμαι πατριάρχης και τέτοια. Του λέει, ευχαριστώ πολύ, Μέγα Εκκλησιάρχη, δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Αυτό ήταν. Παγωγή. Ακούστε, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τους καθολικούς που τους παρακολουθούμε και έχουν κάποια τάξη κτλ. Απλούστατα, η τάξη δική μας είναι και η πρέπουσα και η πιο σωστή. Απλούστατα, τώρα βρισκόμαστε αναταξία. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι για να αντιληπτώσω. Δεν τα εφαρμόζουμε. Τα ξεχάσαμε κιόλας. Τα ξεχάσαμε κιόλας, δυστυχώς. Και δεν τα μάθαμε. Δηλαδή, αυτό... νομίζω ότι και οι νεότεροι ψάλτες και οι ιερείς δεν τα ξέρουμε κιόλας πλέον. Μόποιον... Δεν είναι ότι φταίνε από την άποψη ότι έτσι θέλω. Όχι, όχι. Όποιον δάσκαλο καθίστε τα γράμματα δεν έχουν μάθει και τους φαίνεται και περίεργο, ας πούμε. Ο παπάς στην πόλη δεν είχε καμιά δουλειά με τα ψαλτικά. Δεν είχε καμιά δουλειά με τα οικονομικά. Εδώ πέρα ο παπάς δεν είχε, δεν είχε τα οικονομικά. Καμία σχέση δεν είχε. Υπάλληλος ήταν. Σε εμάς κάθε 4 χρόνια με εκλογές έβγαινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας. Ο πρόεδρος και τα μέλη. Ο ταμείας, ο γραμματέας κτλ. Κάθε 4 χρόνια ψηφίζαμε όπως ψηφίζει ο βουλευτάς. Έτσι, εκλογές. Και όλοι άλλοι ήταν υπάλληλοι. Ο παπάς ήταν υπάλληλος. Ο δεσπότης ήταν υπάλληλος. Ήταν αρχιερατικός ως προς τα θρησκευτικά. Στα οικονομικά δεν είχε καμία δουλειά. Πέρναγε, έπαιρνε το μισθό του και έφευγε. Ο παπάς έπαιρνε το μισθό του και έφευγε. Αυτό ισχύει στην Αμερική ακόμα. Γιατί έχει ο αρχιεπίσκοπος της Αμερικής ακολουθεί το σύστημα στην πόλη. Εδώ πέρα δεν το συνέφεραν να το ακολουθήσουν και το αλλάξανε. Χωρίς να ρωτήσουν. Έπρεπε να ρωτήσουν. Η αλήθεια είναι ότι πλέον βέβαια δεν υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου όπως υπήρχε τότε. Δηλαδή, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, η κοινωνία ήταν δομημένη γύρω από την, και τώρα, από την Εκκλησία, και από την Ελλάδα. Και τώρα στην πόλη που δεν υπάρχει ελληνισμός και υπάρχουν επιτροποί, πάλι υπάρχει, ακόμα ο παπάς δεν έχει σχέση με τα οικονομικά. Και δεν πρέπει να έχει. Γιατί σκανδαλίζει. Δεν λέμε ότι είναι ανήθικος ο παπάς απέναντίας. Και ηθικός να τη σκανδαλίζει. Μια τελευταία ερώτηση πριν προχωρήσουμε. Η σχέση μεταξύ το. Πέρα από την ακολουθία, υπήρχε άλλη επαφή με τους ψάλτες τότε. Δηλαδή από άποψη μαθήματος ή πρόβας ή ένα καφέ μετά την ακολουθία, πώς. Πάντα, πάντα. Τι... Ο καφές πώς ήταν. Πάντοτε καθόμασταν, μαζεύομασταν στο επιτροπικό καταρχήν. Πήραμε το καφέ και τα λοιπά. Και τα κανονορχάκια πηγαίνανε. Ποια? Και τα κανονορχάκια πηγαίνανε. Όποιος ήθελε πήγαινε, όποιος δεν ήθελε έφυγε. Υπήρχε κάποια μέρημνα από το χωράφι για τα παιδάκια, δηλαδή έδινε κάποιο κέρασμα, σας πηγαίνανε κάποια βόλτα ή αυτά... Χωράρχη, ο χωράρχης κανόνιζε από τα παιδιά τα οποία υπήρχαν στο αναλόγιο ποιοι θα πληρώνονται. Γιατί είχαμε πολλά παιδιά, αλλά δεν πληρώνουν σαν όλες τις ενορίες.
Στο Πατριαρχείο είπα μόνο πληρώνονταν όλοι. Ναι. Και μετά την Αγγολία δεν υπήρχε κάποια άλλη επαφή με τον δάσκαλο, ας πούμε. Όχι, εκτός αν ήθελα. Εκτός αν ήθελα να πας για καφέ μαζί με τον. Ή θα σου λέγει, ξέρεις, καθόντουσαν εκεί σου. Το απόγευμα ή αύριο, ξέρω εγώ, θα κάνουμε μάθημα. Καθότανε και σου κάνουν μάθημα, να σου μάθουν σήμερα πράγματα. Πληρώνονταν γι' αυτό ή. Οι ψάλτες. Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι θέμα. Δεν πληρώνονταν γι' αυτό οι ψάλτες. Γιατί, διότι το να οργανώσει το χορό του και να είναι καλό, καλό ο χορός, ήταν προς το συμφέρον του. Στα πλαίσια του αναλογίου της χοροδίας του. Βέβαια, αν το αναλογίο ήταν. Θα είχε και την αντίστοιχη θέση και θα έπρεπε να τα δεις χρήματα. Θα είχε και τις αντίστοιχες απολαύσεις, βέβαια. Περνάει λοιπόν 1,5 χρόνος. Βέβαια, σε αυτό το διάστημα όμως, να μην ξεχάσουμε, 2 χρονιές ήρθε ο Αθηναγόρας στον Άγιο Δημήτριο, ο μακαριστός, ο πατριάρχης, ο Αθηναγόρας. Και αυτός έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Θα το πούμε αργότερα αυτό. Λοιπόν, όταν έρχονταν τον πατήρι, σε μένα βγάζανε. Μου πήγαν τα παιδιά τα άλλα να πω το κέρδος μου. Βγάζανε εμένα. Λοιπόν, μία ο πατριάρχης. Εν τω μεταξύ, ο πατριάρχης είχε μνήμη καταπληκτική, δεν ξέχναγε την Παναγία. Σε έβλεπε, σε φωτογράφησε. Ενδιάμεσα της Ευαγγελίστριας, μετά τον Οκτώβρη του Αγίου Δημητρίου, της Ευαγγελίστριας είναι το Μάρτι. Το Μάρτι με καλούν από την Ευαγγελίστρια, ο δεξιός, που θα πήγαινε ο Πατριάρχης για να πάω να κανοναρχήσω και να πω το κέλευσο. Ενώ είχανε κανονάρχες. Και ήταν και εκεί χωρί φοβερή. Δηλαδή, ήταν ο Γιώργος Φώτιατζη, τον λέγαμε, όπως λέγαμε τον δομέστικο στο Πατριαρχείο, τον Σόβατζης. Λοιπόν, αυτός ήταν Φώντια, έχει Φώντια, Φώντιατζης. Με τους βοηθούς του, όλο ο χορός, παιδιά κτλ. Και αριστερά, ο Λογιάδης, ο Σταύρος ο Λογιάδης, ο οποίος ήταν τον Δοσοφίκιο μετά. Ο Πατριάρχης και χάλασε κόσμο στην πόλη. Λοιπόν, αυτός. Και πήγα εκεί. Όταν βγήκα να το πω, μου λέει ο Πατριάρχης, ο Αθηναγόρας, εσύ δεν ψάχνεις τον Άγιο Δημήτριο, μου λέει. Τι γυρεύεις εδώ. Τι λέω, Παναγιώτα, δεν με φωνάξανε, λόγω δεν ήρθα. Μόνος μου λέω, με φωνάξανε και ήρθα. Καλά, μου λέει. Την επόμενη, τον Οκτώβριο, με ξαναβλέπεις τον Άγιο Δημήτριο, μου χαμογελάει. Ένα όμως στους 12 Αποστόλους που φωνάξε ένα λίγο πιο πάνω στο Φερίκιο και έναν άλλο αυτή τη φορά και πήγα και εκεί, μια φορά και γυρίζει και μου λέει, πώς λέγεσαι, λέει ο Διονύσιος. Λοιπόν, Διονύσια μου λέει, για να μην περιπλανάσαι σαν τον Ιουδαίο, μου λέει, θα έρθει στο Πατριαρχείο, θα δώσω εντολή να σε πάμε στο Πατριαρχείο. Μου έδωσε σημασία, παιδάκι, δεν μπορούσα να καταλάβω. Καταρχήν μου δεν είχα πάει ποτέ μου στο Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο ήταν πολύ μακριά από μένα. Παιδάκι, πού να πάω, έπρεπε κάποιο να με πάει στο Πατριαρχείο. Με τα μέσα τη εποχή. Βέβαια, και εκείνη την εποχή ειδικά. Δεν έδωσε σημασία. Με καλεί ο αρχαιρετικό, ο Φιλαδελφία, στην Τατάβλα. Μου λέει, Διονύση, άνοιξε η τύχη σου. Τι λέω, ποια τύχη μου, σου λέω. Θα πάω στο Πατριαρχείο. Τι να κάνω στο Πατριαρχείο του λέω. Ποιος θα με πάει εγώ, πώς θα πηγαίνω, με αντέδρασα. Θα πας στο Πατριαρχείο μου λέει και κοίταξε να εκμεταλλευτείς την περίπτωση, θα αλλάξει η ζωή σου. Εγώ παιδάκι βέβαια δεν μπορούσα να καταλάβω, να συλλάβω αυτά τα πράγματα. Πάω στον Νικολαίδη. Του λέω, δάσκα λέει, έτσι και έτσι μου λέει, το ξέρω μου λέει. Το είπε εμένα πρώτα. Δεν έκανε ο πρωτοτέ του Ψάλτη. Αν είναι ο Νικολάης ο δεν τον αφήνω, δεν θα πήγαινε. Δεν πάρε την εντολή του Πατριάρχου και εντολή του, δεν θα πήγαινε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γενικά δηλαδή για να πάρουν τον κανονάρχη από κάποιον άνθρωπο να πάρουν άδεια από τον χωράρχη, έτσι. Τότε έτσι ήταν. Μετά από μένα και αυτά, σου λέω ξέφτησε το πράγμα. Αφού δεν έμειναν, γιατί δεν υπήρχε. Δηλαδή, όντως αν ο Νικολαίδης έλεγε δεν τον αφήνω, ο άνθρωπο που ήταν του Πατριάρχη. Βέβαια, τι ο Πατριάρχης δεν μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Έλεγε ο πατέρας. Ο πατέρας ήθελε να με πάρει γιατί του άρεσε, ξέρω για να πάρει. Εντάξει. Όχι, σε λέω και εγώ τον χρειάζομαι. Δεν το θέλω. Τον αφήνω. Λοιπόν, μου λέει. Άρα ο Νικολαίδης έδωσε. Ναι, και μου λέει ο Νικολαίδης. Διονυσάκη μου λέει. Θα πας.
Και εγώ θα ήθελα να είσαι εδώ, λέει, αλλά θα πας. Γιατί εκεί θα δεις ότι είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα. Το Πατριαρχείο δεν σε μαθαίνει να ψάλλεις, λέει, σε παιδαγωγή. Θα σε μάθει να είσαι πειθαρχημένος πρώτο. Διαμορφώνει το χαρακτήρα σου. Σε κάνει υπεύθυνο άτομο. Εγώ τον ακόμα με το στόμα ανοιχτό παιδάκι, τι να καταλάβω τώρα εγώ. Και όμως με την πάροδο του χρόνου, με το που πάτησα το πόδι μου στο Πατριαρχείο, εκεί κατάλαβα τι σημαίνει Πατριαρχείο. Και αμέσως θυμήθηκα τον Νικολαίδη αυτά που μου έλεγε. Εκεί γνώρισα την προσβολή. Εκεί γνώρισα την αναγνώριση. Εκεί τα πάντα εκεί. Μέχρι και το οικονομικό το θέμα. Τα πάντα. Λοιπόν, εκεί, αμα πώς, όχι απότομα, έτσι, σιγά σιγά, βήμα. Λοιπόν, με το που πήγα, έτσι ξεκίνησα δηλαδή και έφυγα από τον Νικολαίδη και πήγα στο Πατριαρχείο. Κατά τον ρήτο στον εγκυρμό σου εξώ.